Στο νήμα αναμένεται να κριθεί τα πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή αλλά και το ποια θα είναι αυτά σύμφωνα με όσα είπε ο Θωμάς Γεράκης, διευθυνών σύμβουλο τη ΜΑΡΚ. Σύμφωνα με τον κύριο Γεράκη, μόλι κλείσουν οι κάλπε, δηλαδή στι 7 το απόγευμα, θα έχουμε εικόνα από το 80% των exit polls και μέχρι τι 8 θα έχουμε το 100% του αποτελέσματο. Αναφορικά με τη συμμετοχή, τόνισε ότι με βάση τα δικά μα στοιχεία δεν μπορούμε να διακρίνουμε μεγάλε αλλαγέ στη συμμετοχή. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, οι εκπλήξεις είναι ένα στοιχείο της βραδιάς. Το ενδιαφέρον δεν θα μονοπολίσουν το πρώτο και το δεύτερο κόμμα. Θα υπάρξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στα μικρότερα κόμματα, συμπλήρωσε ο κ. Γεράκης. Το ζήτημα σχετικά με το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή έχει απασχολήσει πολύ τις τελευταίες ημέρες και όπως ανέφερε ο Θωμάς Γεράκης ήταν ένας γρίφος, καθώς αρκετά ήταν τα κόμματα που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ήταν πολύ κοντά στο ποσοστό που χρειάζεται για την είσοδό του στη Βουλή. Ο κ. Γεράκης υπογράμμισε ακόμη «Ανοιχνεύουμε ένα ποσοστό πολιτών που δεν ψήφισε την προηγούμενη φορά και ψηφίζει τώρα». Ενώ τόνισε ότι θα βγουν πολλά στοιχεία σχετικά με το επάγγελμα, το φύλλο, την ηλικία αλλά και άλλες παραμέτρους των ψηφοφόρων.